Πρόεδρε. Είχα αποφασίσει και έτσι είναι και το σωστό σε διάλογο που γινόταν στο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε διαλόγους που γινόταν στα κανάλια αυτές τις μέρες, να μην υπάρχει μια απάντηση, διότι η ουσιαστική συζήτηση γίνεται εδώ πέρα μέσα. Αφού λοιπόν ο κύριος Σταμάτης, και το σέβομαι απόλυτα, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει αυτή την τοποθέτηση, είμαι υποχρεωμένο να πω, επιτρέψτε μου, 2-3 πράγματα. Σε αναφορά με εκτιμήσεις τις οποίες έκανα σε γραπτή ομιλία και η οποία είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων τα πρακτικά της. Διότι άλλο είναι να μιλάμε επί μιας ομιλίας και άλλο επί της εκτίμησης ή της εκδοχής μιας ομιλίας κατά πώς μας βολεύει. Πρώτον, να είναι σαφές ότι για το email Χαρδούβελη που μιλήσατε κύριε Σταμάτη, το κόστος δεν είναι ένα δις, είναι ένας καινούριος μύθος αυτό. Μόνο οι προβλέψεις για το συνολικό, όχι για την περίληψη που είχε δημοσιευθεί στην Καθημερινή, οι προβλέψεις για το σύνολο των ρυθμίσεων οι οποίες προβλέπονται ως πρόταση τότε, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή ακόμα, ήταν η συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα, οι προβλέψεις για τα πλεονάσματα και τα άλλα μεγέθη του μεσοπρόθεσμου αφορούσαν πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια σε τελικό λογαριασμό. Αλλά πάμε τώρα σε σχέση με το success story. Είναι σαφές και είναι πασίγνωστο ότι αυτό το οποίο είχε εμφανιστεί ως έξοδος στις αγορές, ως το ότι θα έφευγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως προς το ότι θα είχαμε συγκεκριμένα μεγέθη μεγέθυνσης κτλ., από το καλοκαίρι κιόλας του 2014 δεν στεκόταν στα πόδια του. Δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα των εκλογών, των ευρωεκλογών που δίνανε μία τάση στις εξελίξεις, η ίδια η κατάσταση, η οικονομική τότε, δεν εδράζονταν σε κανένα σημείο στις προβλέψεις και στο αφήγημα το οποίο είχε διαμορφωθεί. Και αυτό ήταν σαφές και στο εξωτερικό. Τα μαθαίναμε, τα διαβάζαμε κι εμείς, όπως και εσείς. Έγινε ακόμα σαφέστερο στη δεύτερη προσπάθεια εξόδου της χώρας στις αγορές και το θυμάστε πάρα πολύ καλά και το θυμόμαστε όλοι και βεβαίως πυροδότησε μαζί με την λαϊκή διάθεση τότε η οποία ήταν επίσης σαφέστατη τις εξελίξεις από εκεί και ύστερα. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ στον αγαπητό κύριο Σταμάτη και το γνωρίζει πως η συζήτησή μας εδώ ήταν πάντοτε και τότε σε ένα επίπεδο ότι η κυβέρνηση Σαμαρά επέλεξε 1,5 μήνα πριν να λήξει η προθεσμία και η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας να προκαλέσει εδώ πέρα μέσα την ψήφο για τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν εξήντλησε ποσός κανένα περιθώριο έτσι ώστε το αφήγημα το ευτυχές εκείνης της περιόδου το οικονομικό με έναν οποιοδήποτε τρόπο να σταθεί στα πόδια του και να πάρει την παράταση που εδικαιούται εκ του συντάγματος μέχρι το 16. Και πλήθος άλλων που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι βασικά στοιχεία εκείνης της περίοδου, τα οποία βεβαίως όταν αποκρύβονται και όταν δια των fake news δεν το έκανε ο κύριος Σταμάτης, μιλάω για τις προηγούμενες μέρες που είχα επιλέξει να μην πω τίποτα, διαμορφώνονται δύο σειρές, δύο γραμμίτσες και ένα σύνθημα, διότι περί συνθήματος πρόκειται, για το κομματικό ακροατήριο, το καταλάβανε, ήταν μια ενδοκομματική διαδικασία, δεν αποδίδουν την αλήθεια, τρίτο και τελευταίο. Όταν εγώ είπα και είναι μέσα στην ομιλία μου περί δικών τους λόγων που έχουν οι θεσμοί σε όλη αυτή τη φάση να ανέχονται, να υποστηρίζουν, να υποχρεούνται, να κινούνται στην κατεύθυνση που η κυβέρνηση δίνει ας πούμε αυτή τη μάχη, εννοούσα σαφέστατα και αναφέρεται μέσα τις εξαιρετικές οικονομικές επιτεύξεις οι οποίες έχουν υπάρξει στην ελληνική οικονομία. Είδατε τα σπρέντα ας πούμε της τελευταίας περίοδου. Δηλαδή στην δυνατότητα να αποδώσει λογαριασμό η ελληνική πλευρά σε σύνολο ζητημάτων που δεν ήταν δυνατόν να αρνηθούν σε μια κατάσταση όμως, και γι' αυτό είπα περί των δικών τους λόγων κύριε Σταμάτη, ότι είχαν και τους δικούς τους λόγους και έχουν τους δικούς τους λόγους, διότι σήμερα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, η στρατηγική της λιτότητας βρίσκεται σε πολύ μεγάλο αδιέξοδο και γίνεται αντιπαράθεση και σύγκρουση όχι μόνο μεταξύ Βορρά και Νότου, σε όλα τα κράτη και στο εσωτερικό των κρατών, και η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης σφραγίζεται κυριολεκτικά
από το κεντρικό δίλημα συνέχιση ή όχι της στρατηγικής της λιτότητας. Και άρα όλη η συζήτηση περί Brexit, το θυμάστε προοκταμίνου, κάποιος το είχε ξαναθυμηθεί στη Γερμανία. Και όλα τα άλλα μέσα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δανειστές θεσμοί προς την πλευρά μας είναι πλέον άσφαιρα πυρά. Αυτή λοιπόν είναι η δική τους λόγη, τα διέξοδα, ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων που από την πλευρά τους παρακολουθούν και εγκρίνουν αυτή την πορεία της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να βγούμε, και καλά θα κάνουμε να βγούμε και να επιχαίρετε κι εσείς, αλλά λόγω των επιτεύξεων της ελληνικής οικονομίας και όχι για τους γερμανοτσοβιαντισμούς που λέμε τώρα εδώ πέρα μέσα, εντάξει, λιγάκι να κρατάμε και το επίπεδο, για να βγούμε τον Αύγουστο από αυτό τον κύκλο. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, να μην αναγκαστώ να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνω για όλους όσους ακούσαν την ομιλία και παραπέμπω και στα πρακτικά, ήταν σαφής από τότε που έγινε η ομιλία. Πλην όμως το διαρρεύσαν διάστημα και ιδιαίτερα το ότι επανέρχεται σήμερα εδώ αυτό το θέμα με το συγκεκριμένο τρόπο, με υποχρεώνει να διευκρινίσω απολύτως, όχι απλά τι εννοώ εγώ, έτσι, αλλά και το τι συνέβη εκείνη την περίοδο. Ένα διάλογος δε και για λεπτομέρειες εκείνης της περίοδου πώς φτάσαμε θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, αλλά όχι επικοδομητικός σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε πια μπροστά στην τελική ευθεία. Ευχαριστώ.